Λοιπόν, και όπως είδαμε, ο Παύλος Γερουλάνος είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και η Άννα Διαμαντοπούλου αναλαμβάνει υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού Κάτια Φωτιάδου. Και εδώ είδαμε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το στίγμα της ηγετικής ομάδας που θα διαμορφώσει την πολιτική, την κατεύθυνση που θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης για το κόμμα. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο που είχε εξαγγείλει προεκλογικά για τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών στη διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος. Έτσι, είδαμε να αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου Παύλος Γερουλάνος και να αναλαμβάνει χρέη πρώτου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, στην ουσία το πρώτο βιολί, ο άνθρωπος που θα είναι η φωνή του Προέδρου και της παράταξης μέσα στο Κοινοβούλιο, την Άννα Διαμαντοπούλου να είναι επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος και ο Χάρης Δούκας να αναλαμβάνει ρόλο σε αυτό το νέο καθοδηγητικό όργανο που στην ουσία θα αποτελεί το πολιτικό βραχείο για τις μεγάλες αποφάσεις. Είδαμε επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης να δίνει, να συγκροτεί και την σκιώδη κυβέρνηση, μοιράζοντας ρόλους σε κορυφαία στελέχη και αναθέτοντας τομέα σε κάθε βουλευτή, ώστε όλοι αυτοί να αποτελέσουν και να συγκροτήσουν και να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, κοινοβουλευτικό pressing σε κάθε υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως είδαμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Και αυτές οι αντιδράσεις, οι επιλογές Ανδρουλάκη, δεν προήλθαν από τα πρόσωπα που θα περιμέναμε, όπως είναι ο Μιχάλης Κατρίνης και η Νάντια Γιανακοπούλου, οι οποίοι δεν θα μετέχουν σε αυτό το συντονιστικό πολιτικό κέντρο, αυτό το νέο όργανο της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος στην ουσία καταγγέλει πως δεν έγινε πράξη η σύνθεση και δεν αποπνέουν ενότητα οι επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζει στις διαρροές που είχαμε από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα ότι ήταν δική του πρόταση η συγκρότηση αυτή του οργάνου. Εκείνος το αποδέχθηκε, αλλά σε αυτή την τελική σύνθεση αποδέχτηκε να συμμετάσχει, αλλά σε αυτή την τελική σύνθεση του οργάνου δεν μετέχουν όλοι οι συνυποψήφοι. Και είναι οι πρώτες αλλά και οι μόνες αντιδράσεις. Δεν είχαμε άλλες. Όχι, μέχρι στιγμής μόνο ούτε από τον κύριο Κατρίνη, ούτε από την κυρία Γιανακοπούλου. Οι οποίοι αποδέχθηκαν. Ευχαριστημένοι με τους ρόλους. Ο κύριος Δούκας επικαλείται Γιανακοπούλου και Κατρίνη. Όχι, και με τους δύο που έχουμε συνομιλήσει δεν βγάζουν κάποια δυσαρέσκεια, δεν εκφράζουν κάποια δυσαρέσκεια. Ίσα-ίσα είναι ευχαριστημένοι με τον νέο ρόλο που τους ανατέθηκε. Όμως ο Χάρης Δούκας εκτόξευσε βολές και για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να δώσει το ρόλο του υπεύθυνου, του επικεφαλής για τον πολιτικό σχεδιασμό στην Άννα Διαμαντοπούλου. Να πούμε λοιπόν ότι και από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν στελέχη. Ναι, είπε ότι πως δεν μπορεί να είναι μονοπρόσωπο το όργανο. Ακριβώς. Μονοπρόσωπο όργανο και προς μία πολιτική κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν στελέχη. Εννοεί δηλαδή κεντροδεξιά. Ακριβώς. Κεντροδεξιά πολιτική. Θυμόμαστε και όσα είχε πει προεκλογικά, μη γίνει καμία μπούκα από τα δεξιά. Από τα δεξιά. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την αποστροφή του Χάρη Δούκα έχουμε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία επεσήμαναν ότι οι αποφάσεις του Προέδρου υπηρετούν την ενότητα και την συστράτευση όλων των στελεχών και χαρακτηρίζουν αχρίαστες διαρροές οι οποίες συντηρούν το προεκλογικό κλίμα. Μάλιστα, Κάτια Φωτιάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.